πατριαρχή Τάρσο, έτσι και ο Χουάν Γκρίς, παρόλο που είναι νεότερος, ακολουθεί και αυτός αυτές τις τρεις φάσεις του κυβισμού. Την ας το πούμε σεζανική, την αναλυτική και τη συνθετική. Αυτός γεννήθηκε το 1887, πέθανε νέος το 1927, οπότε δεν ξεδίπλωσε ένα τόσο μεγάλο έργο, γιατί στα 40 του είχε ήδη πεθάνει και ήταν και πιο κλειστός χαρακτήρας, οπότε δεν είναι τόσο γνωστός ίσως όσο είναι ο Πικάσο ή ο Μπράκ, αλλά είναι έτσι πολύ ιδιαίτερος ζωγράφος, με την έννοια του ότι ο Ρόμπερτ Χιούς, ας πούμε, στο βιβλίο του The Shock of the New, λέει «In Juan Gris, Cubism found its Piero della Francesca». Έτσι το λέει πολύ χαρακτηριστικά. Στον Gris, ο κυβισμός βρήκε το Piero della Francesca του. Τι θέλει να πει με αυτό? Ο Piero della Francesca έχει καταχωριστεί στην ιστορία της τέχνης σαν ένας ζωγράφος ο οποίος αδιαφορούσε για το ρεαλισμό της αναπαράστασης. Τον είχε στοιχειώσει η αναζήτηση μιας γεωμετρικής πνευματικότητας. Οπότε όλα τα πρόσωπα που οι γυναίκες του, ας πούμε, του Piero della Francesca, δεν είναι κανονικές γυναίκες, είναι περισσότερο σαν ιδανικά γεωμετρικά σώματα. Κινείται δηλαδή όλο του το έργο σε μια νεοπλατωνικού τύπου επικράτεια, όπου αναζητείται η πνευματικότητα με εργαλείο τη γεωμετρία, και αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο, αλλά δεν έχει τίποτα το αληθινό και το ρεαλιστικό. Γι' αυτό και η αναγέννηση που αναζητούσε το απτό και το ρεαλιστικό, ξυπνώντας από το λίθαργο του Μεσαίωνα, δεν τον είχε σε τόσο εκτίμηση όσο είχε, ας πούμε, το Μαζάτσο ή το Λεωνάρντο Νταβίντσι ή το Μιχαηλάγγελο. Αλλά σήμερα χαίρει πολύ ψηλής εκτίμησης ο Piero della Francesca, οπότε ο Juan Gris έχει αυτό το χαρακτηριστικό. Όπως βλέπετε, περνάει και αυτός όλες τις φάσεις, αρχίζει από μια φάση πιο τεκτονική, εδώ δηλαδή στις νεκρές φύσεις του προσπαθεί να οργανώσει τους όγκους των επιπέδων και των αντικειμένων με έναν τρόπο καθαρά σεζανικό. Στη συνέχεια κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι, όπου τα αντικείμενα δεν είναι, όπως λέει ο Αργκάν, το έχω βάλει το απόσπασμα γιατί πολύ ωραίο, δεν είναι μέσα στο χώρο, αλλά αποτελούν μαζί με το χώρο ένα είδος κατασκευής. Είναι πολύ ωραίο αυτό που κάνει. Εδώ είναι αντικείμενα καθεαυτά, δηλαδή ανεξάρτητα. Το κάθε αντικείμενο έχει την οντότητά του και ο χώρος απλώς τα περιβάλλει. Ενώ στο δίπλα είναι σαν ο χώρος και τα αντικείμενα να γίνονται κάτι, ένας ιδεατός χώρος όπως στην αρχιτεκτονική. Εκτός από νεκρές φύσεις δουλεύει και πολύ ωραία πορτρέτα, εκεί είναι ο Πικάσο, ο Χουάν Γκρις, ζωγραφής του Πικάσο, και εδώ έχει ένα πολύ ενδιαφέρον πορτρέτο. Και στα συνθετικά του έργα, του συνθετικού κυβισμού, ενώ οι άλλοι, ο Πικάσο και ο Μπράκ, τοποθετούν εξωζωγραφικά μέσα πάνω στον καμβά, αυτός δεν θέλει να τοποθετεί εφημερίδες και χαρτάκια και τέτοια, αλλά τα ζωγραφίζει. Αισθάνεται δηλαδή ότι κάτι χάνεται άμα μπαίνουν τα αντικείμενα αυτά. Τον ενοχλεί η ιδέα της αναγλυφικότητας του κολλάζ και του εξωγενούς χαρακτήρα του μη ζωγραφικού μέσου, γιατί είναι πιο ζωγράφος αυτός. Οπότε ενώ έχει τα ίδια αποκόμματα, χαρτάκια, εφημερίδες, Le Journal, πάλι Le Journal, όπως και οι άλλοι, είναι ζωγραφισμένα αυτά, δεν είναι δηλαδή κολλημένα. Αυτό είναι το έργο. Να, έτσι τώρα με αυτή την εξάδα που βλέπουμε, βλέπετε αμέσως ότι χαρακτηρίζει τα έργα του ένας λυρισμός, μια γεωμετρία, μια ισορροπία. Είναι όμορφα έργα. Και αυτός έκανε τις σειρές πάλι, δηλαδή η μπουκάλα μπανιού, οι κιθάρες. Αλλά και σε αυτόν, επειδή είπαμε ότι έχει αυτή την αιμονή με τη σύνθεση, τον απασχολεί πάρα πολύ. Ο Πικάσο είναι και πιο ορμητικός, είναι του ευρήματος. Του ευρήματος και του αισθήματος. Δηλαδή νιώθει έντονα, είναι τυπικός τάβος του Πικάσο. Οπότε έχει έντονο αυτό το στοιχείο, ας πούμε, της αναζήτησης, του ευρήματος, του φορτωμένου αισθήματος και της εκφραστικότητας. Είναι πολύ πληθωρικός. Ο Μπράκ είναι πιο εσωστρεφής. Ο Γκρίς είναι πιο λυρικός. Ισπανός είναι κι αυτός. Έτσι, γι' αυτό το βλέπετε στα βιβλία και σαν Joan Gris ή Juan Gris. Γιατί τα πιο πολλά του χρόνια τα έζησε στο Παρίσι. Να, εδώ, ας πούμε, βλέπετε τι ωραία τεκτονική δομή έχει αυτό. Εδώ τώρα
στην φάση του αναλυτικού κυβισμού, αυτό που κάνει είναι να αντιλαμβάνεται τις φόρμες των αντικειμένων και το χώρο σαν φόρμες και τα δύο. Σαν να παίρνει το πλήρες και το κενό, και το κενό γίνεται και αυτό μια φόρμα. Οπότε η κενή φόρμα του χώρου, που είναι συνήθως ανοιχτόχρωμη στο γκρις, συνομιλεί με τη γεμάτη φόρμα του αντικειμένου. Και γίνεται ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, σαν να τοποθετούνται τα αντικείμενα στον χώρο, όπως το κάνει η αρχιτεκτονική. Είναι, ο γκρις είναι σαν να είναι ένας αρχιτέκτονας κυβιστής. Με την έννοια του ότι ένας αρχιτέκτονας οργανώνει όχι μόνο τη μάζα, τον τοίχο, τη δοκό, την πλάκα, οργανώνει κυρίως τα κενά που υπάρχουν μέσα εκεί. Και για τον αρχιτέκτονα το κενό έχει μεγαλύτερη σημασία, γιατί το κενό θα είναι ο βιωμένος χώρος του ανθρώπου, δεν θα ζει μες στα ντουβάρια. Τα ντουβάρια ορίζουν το ζωτικό χώρο. Οπότε ο Γκρις κάνει κάτι τέτοιο, σαν να αρχιτεκτονεί το χώρο και το δομεί με ένα τέτοιο τρόπο που δημιουργούνται, θα κοιτάξετε αυτό το πέρασμα, μέσα σε ένα χρόνο το κάνει αυτό. Αυτό είναι του 10, ας πούμε, το αρχίζει, και αυτό είναι του 11. Κοιτάξτε ότι η παλέτα του δεν αλλάζει πολύ, τα ίδια περίπου χρώματα χρησιμοποιεί, αλλά έχει αλλάξει η αντίληψη. Και κάνει έργα λοιπόν, τα οποία, κοιτάξτε, την τοποθέτηση του μαχαιριού, η οποία είναι διαγώνια, και ταυτόχρονα δημιουργεί ένα κάναβο. Γι' αυτό σας έλεγα πριν ότι έχει μια, ας το πούμε, αρχιτεκτονική σκέψη. Με την έννοια ότι ένας αρχιτέκτονας, παλιά τουλάχιστον πριν τα AutoCAD και τα αυτά, και τα Rhino, δούλευε σε ένα χαρτί μιλιμετρέ, όπου με ένα κλιμακόμετρο οργάνωνε το χώρο του. Έφτιαχνε ένα νοερό κάναβο, πάνω στον οποίο ξεδίπλωνε το κόνσεπτ και τη σκέψη του και το οργάνωνε. Αυτός κάνει αυτό το πράγμα. Ακόμα και αν δεν καθίσταται πλήρως ορατός αυτός ο κάναβος, οι περισσότεροι καταλαβαίνουμε ότι έχει ένα διαγώνιο grid αυτό. Πάνω εκεί χτίζει τα στοιχεία του. Και στις λεπτομέρειες βλέπετε ότι έχει οριζόντια, κατακόρυφα και κυρίως διαγώνια στοιχεία που δημιουργούν μια πάρα πολύ ωραία αίσθηση ρυθμού σε αυτά τα έργα του αναλυτικού κυβισμού. Όταν ήρθε η στιγμή να ασχοληθώ με τον κυβισμό, μου ήρθε κατευθείαν ο Ίνο, γιατί ο Ίνο χρησιμοποιεί μια πολύ ποιητική γλώσσα και η στίχη των τραγουδιών του είναι σαν να είναι μεμονωμένες σκέψεις, γεγονότα ή αντικείμενα, τα οποία έχουν μια λυρική ποιητική βαρύτητα, αλλά όλο μαζί δεν μπορούσα να το πω τι λέει. Δηλαδή είχα χάσει την αφηγηματική ροή, τη γραμμική, και είχε γεμίσει το κεφάλι μου και τα αυτιά μου με πάρα πολύ ωραίες εικόνες, αντικείμενα, φράσεις, ήχους. Όταν μετά ασχολήθηκα με τον κυβισμό, μου κούμπωσε απόλυτα αυτό. Δηλαδή λέω, αυτό κάνει ο κυβισμός. Εξαρθρώνει την πραγματικότητα, παίρνει μικρά-μικρά κομμάτια της και τα αναδιαρθρώνει με ένα ποιητικό τρόπο. Και ειδικά ο Ρίνο μου τέριαξε πολύ με τον Μπρακ και με τον Χουάν Γκρι. Με τον Πικάσο δεν τέριαζε, γιατί δεν είχε αυτό το λυρισμό. Αυτό που λέει το Brian Eno, ας πούμε, το «My degree of uncertainty». «You'll be surprised for my degree of uncertainty». Θα εκπλαγείς από το βαθμό βεβαιότητάς μου. Σαν να μην ξέρω τον κόσμο, να μην έχω σιγουριές και να ψάχνω να τον ανακαλύψω μέσα από μια οπτική ψηλάφιση. Εδώ ο κορό είναι σίγουρος για αυτό που βλέπει. Ο μοντέρνος άνθρωπος δεν είναι σίγουρος, συγκροτεί αυτή την πραγματικότητα. On the screen. Σβήνει, χάνεται, έρχεται από εδώ, έρχεται από εκεί, και το φως δεν είναι προσπίπτον φως. Καμιά φορά έρχεται από πίσω, καμιά φορά έρχεται από μπρος, καμιά φορά έρχεται από το αντικείμενο. Άρα είναι αυτό το χάσιμο του φωτός του παραδοσιακού που έπλαθε ένα αντικείμενο ψευδαισθητικά, το ρίχνες με ένα προβολέα από τη μία για να σου βγάλει το σκιοφωτισμό για να δώσει μια ψευδαίσθηση, ενώ αυτό είναι κάτι άλλο από το πέρασμα αυτό του χρόνου και το πέρασμα του χρόνου. Thank you.
δεκαετία του 50 που κάνει τη μεγάλη αλλαγή ο Μόραλης και από την παραστατική τέχνη του 30 και του 40 οδηγείται σε αυτή τη γεωμετρική αφαίρεση που τη συνδέει με την ελληνικότητα και με το φως. Αυτά τα κάνει ο Μόραλης του 50, τη δεκαετία του 50, ενώ τούτος τα κάνει το 12. Οπότε τα έχει δει ο Μόραλης στο Παρίσι αυτά, κάποια από αυτά. Οπότε είναι πάρα πολύ κοντά στη μεταγραφή. Ο Μόραλης βέβαια το κάνει ιδεόγραμμα. Το ιδεόγραμμα ενός φωτός, το οποίο κρατάει από τα αντικείμενα, τα σώματα, τις γυναίκες, τίποτα άλλο παρά μόνο τα εμβληματικά του σημεία, δηλαδή τις καμπυλότητες, τις σχέσεις του χώρου, αλλά στην αντίληψη του χώρου, αυτό που λέμε το από εδώ, το από εκεί, είναι αυτή η ίδια αρχιτεκτονική αντίληψη. Να βλέπετε εδώ, ας πούμε, τη Σιφέ, δηλαδή είναι σαν να ψηλαφίζει τον κόσμο οπτικά και αντιλαμβάνεται το διαφανές και το αδιαφανές, το ελαφρύ και το βαρύ, το ξύλο και το μέταλλο, το φρούτο και το γυαλί. Και όλα αυτά είναι σαν να θέλει να μου τα πλώσει πάνω στην επιφάνεια, όχι κολλώντας τα όπως κάνουν οι άλλοι, αλλά ζωγραφίζοντάς τα. Παίζει με τα ψυχρά, έχει διαφορετικές παλέτες. Παίζει με τα θετικά και με τα αρνητικά πολύ. Πολλές φορές είναι σαν να βλέπεις ένα αρνητικό φιλμ της πραγματικότητας, καθώς δουλεύει αυτά τα... τους τόνους του γκρίζου. Αυτό είναι σαν φιλμ αυτό, δεν είναι αληθινό το φως, αλλά μέσα εκεί βάζει και τα θερμά, τη θερμότητα του ξύλου. Εδώ δουλεύει με θερμή παλέτα. Στο προηγούμενο δουλεύει με ψυχρή παλέτα. Εδώ πιο αρνητική ήταν αυτή. Αρχίζει και δουλεύει δηλαδή τις παλέτες, βλέπει τον τρόπο με τον οποίο συνομιλούν αυτά, ταιριάζει κάποια στιγμή τις ψυχρές και τις θερμές μαζί. Είναι σαν να προσπαθεί να... και όλο αυτό βέβαια το βάζει μετά σε έναν αρχιτεκτονικό γεωμετρικό κάναβο, μέσα στον οποίο, άλλοτε με πιο πολύπλοκο τρόπο, άλλοτε με λιγότερο, στο καρό τραπεζομάντιλο ας πούμε, είναι πιο πολύπλοκο όλο αυτό, ξεδιπλώνονται όλες αυτές οι λεπτομέρειες του τρόπου με τον οποίο βιώνουμε τον κόσμο και πώς μετά τον εντάσσουμε στο νεολογικό μας σύμπαν και πώς ένας ζωγράφος μπορεί να οπτικοποιεί όλο αυτό το σύμπαν.